Είδαμε. Ναι, και εγώ είχα. Πολλοί που έρχονται ιδιαίτερα νέοι. Ναι, ναι, και έχω ταλανίσει. Οι νέοι βλέπω ότι έχουν και μεγάλη παρουσία εδώ. Πανιερότατε την ακούστε ευχή. Την ερώτηση τούτη. Γιατί δεν είναι κάτι το σπάνιο αυτό. Έτσι. Είμαι ένας νέος 23 ετών από την Κύπρο. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Και επειδή ξέρω από τις ομιλίες σας ότι τηρείτε τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ου βούλομε, σεμνότητη λόγων καλοπίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας, θα μου απαντήσετε. Τι σημαίνει τούτον Ιωάννη, με κατάλαβες το? Αν δεν το κατάλαβες, πέντε να τραπείς να πεις όχι. Δεν το κατάλαβα, δεν έδωσα και σημασία. Ου βούλομε σεμνότητη λόγων καλοπίζεστε. Μάλιστα. Δεν θέλω, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, να σας καλοπίσω, να σας ομορφήσω δηλαδή, να σας κάνω όμορφους ακούοντας σεμνά λόγια. Όπως γίνεται πολλές φορές που οι ιεροχήρικες λόγια χωρίς να αγγίζουν την καρδιά. Αλλά λέει τι? Αλλά να κάνω σεμνούς αυτούς που τους αρχές. Αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Καταλάβατε, δηλαδή δεν θέλω να σας κάνω να νιώσετε ντροπή από κάποια πράγματα που λαλούν μερικοί, μα να τα απαντήσεις τούτον, ντροπή. Κάποτε που είπα κάπου, όταν με ρωτούσε για προγαμιές σχέσεις και τους είπα στην εκκλησία, παιδί μου, προηγείται ο γάμος και έπεται το γαμίσι. Σκανδαλιστήκα. Ποιοι? Οι δημοσιογράφοι. Άκου να δεις. Διαφημίζουν την περηφάνεια τώρα. Κατάλαβες. Βγήκε και ένας κουτεντές στάχα μου θεολόγος, λέει, τώρα ο Μόρφου, λέει, που λέει του κόσμου τις συντηρητικές απόψεις, θέλει να το παίξει προοδευτικός και μοντέρνος και μας είπε και για το αγαμίσι. Παιδί μου, αφού είμαι στα Ευαγγέλια τούτες οι λέξεις. Αυτό λέει εδώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν υπάρχουν λόγια εσχρά. Υπάρχουν εσχροί άνθρωποι. Και εγώ, λέει, θέλω να σας βοηθήσω να νικήσετε αυτήν την εσχρότητα. Προχωρήσε. Τα κυρίαρχα μου πάθη εδώ και κάποια χρόνια είναι ο αυνανισμός και η οφθαλμοπορνεία. Τι είναι οφθαλμοπορνεία, Γιάννη μου? Να βλέπεις τσόντε και... Πέ το καθαρά να σ' ακούσουν, να καταλάβει και η μάνα σου η Χριστίνα που κάθεται εκεί. Να βλέπεις πορνό, πώς το λέμε, ταινίες που... Εσύ, Χριστίνα μου, που είσαι 80 χρονών, κατάλαβες τι εννοεί τη λέξη πορνό? Διότι στα κυπριακά το πορνό είναι το πρωινό. Ευχήκε ο ήλιος το πορνό, λέμε. Πορνό σε γνώρισα, πορνό σ' αγάπου. Τώρα λαλούμε σ' άλλον πορνό. Χωτίς δεις. Για προχώρα. Έχω πνευματικό πατέρα, ο οποίος είναι πολύ καλός και με βοηθά πολύ στον αγώνα μου. Ακούτε πατέρες εσείς. Δυστυχώς εγώ, την ώρα του πειρασμού, δεν αντιστέκομαι σε αυτά τα πάθη. Αχ, Παναγία. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας συμβουλές στο θέμα αυτό, ιδίως την ώρα του πειρασμού, γιατί μπορεί κάτι να με βοηθήσει. Σας τα γράφω αυτά με πόνο ψυχής, γιατί αν και φαίνεται ότι αγαπώ αυτά τα πάθη, δεν θέλω να χάσω την αιώνια ψυχή μου, να χάσω το Χριστό. Άκουρια. Δεν αντέχω αυτή την κατάσταση. Έχω συνεχείς πτώσεις και καταντά ένας φαύλος κύκλος. Σας θερμοπαρακαλώ να μου απαντήσετε. Ενδεχομένως θα ήταν καλή ιδέα να το απαντήσετε σε κάποια ομιλία σας, διότι και άλλοι νέοι σίγουρα θα ήθελαν να ακούσουν τις συμβουλές σας σε αυτό το θέμα, όπως εσείς κρίνετε, με εκτίμηση. Μα τι ωραία η ερώτηση. Η ερώτηση έχει σεμνότητα, έχει πόνο, έχει επίγνωση ο νεαρός τούτος, 23 χρονών. Λοιπόν, έχει επίγνωση της η κατάστασή του και μπράβο και στον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος οπωσδήποτε και τους γονιούς αυτού του παιδιού
που τον έκαμα να μην είναι ενοχικός. Για να μπορεί να γράψει αυτήν την ερώτηση, σημαίνει έναν ορθόδοξο πλάσμα που αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται, αλλά αγωνίζεται. Επιμένει να έχει σαν στόχο να μην χάσω, λέει, την αιώνια ψυχή μου. Λοιπόν, να μην χάσω τον Χριστό μου. Τα γράφει εδώ, 23 χρονών. Όταν ένας τόπος έχει έτσι παιδιά, 20άρικα, εγώ δεν το φοβούμαι. Φτάνει να μετανοούν. Δεν το φοβούμαι αυτόν τον. Τι λες εσύ, πας, παπά. Δεν και να σου είσαι ο πας, παπά και απάντησες. Όν για μία και θωρήμαι και να απαντά. Πάτε Χριστόφορο. Εσού είσαι, ναι, ο πας παπάς είναι ο φίλος να κάνει. Άρα μου το φίλο μου, ο φίλος έχει ένα λειτουργά να μνημονεύει και να κλαίει. Έτσι. Μάλιστα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, λέει ο Πάς Παπάς, τον λέω Πάς Παπάν στα τουρκικά, διότι Πάς Παπάς σημαίνει πρωτοπρεσβύτερος. Αυτός που είναι πάνω από τους παπάδες, ο μεγάλος των παπάδων, αυτό σημαίνει. Στη Μόρφου έχουμε μόνο τρεις, τον Πάτερ Χριστόφορο, τον Πάτερ Μιχαήλ, έχουμε ένα άλλο κανένα. Α, δεν έχουμε. Α, ευτυχώς δύο έχουμε. Δικαιούμε ακόμα δύο, τα επόμενα 20 χρόνια που θα σας τυραννίσω. Λοιπόν, 4 είπα θα κάνω. Δεν δυνατόν ο Χριστός να έχει 4 Ευαγγελιστές και εγώ να θέλω παραπάνω από τους 4 εικόνων. Πας παπάδες, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θέλει που με αναντούν το παιδί, είναι πενέψαμε το και αξίζει του το πένεμα. Δεν αντιστέκομαι σε αυτά τα πάθη την ώρα του πειρασμού. Α, σε ποιες είναι οι συμβολές την ώρα του πειρασμού, γιατί μπορεί κάτι να με βοηθήσει. Κοιτάξτε, αυτά τα πάθη τα της σαρκός, είτε αυτός είναι αυνανισμός, είτε το να βλέπουμε διάφορα πορνικά θεάματα σε τηλεοράσεις, σε κινηματογράφους, σε περιοδικά, σε βίντεο. Λοιπόν, ή να φαντάζεται η φαντασία, διότι μια δύναμη της ψυχής από τις 5 είναι και η φαντασία. Μπορεί όλα αυτά να μην τα βλέπεις, αλλά να τα φαντάζεσαι και να το απολαμβάνεις δια της φαντασίας μάλιστα. Όλοι οι σεξολόγοι, μου είπε ένας πρώην σεξολόγος, που τώρα μετάνωσε την ώρα που ήταν σεξολόγος και έχει πραγματική ορθόδοξη τώρα βιωτή, μου είπε όλη η σεξολογία στηρίζεται στη φαντασία. Στο να καλλιεργείς δηλαδή λογισμούς ότι είσαι με κάποιον πρόσωπο, είτε του αντιθέτου, είτε του ιδίου φίλου, και κάνεις διάφορα. Και αυτό σε βοηθά, λέει, στο να κρατάς την ορμή σου, τη σεξουαλική. Βεβαίως τώρα αυτά τα έχει αναθεωρήσει και μου είπε αυτά είναι ζωώδη ένστικτα. Ο άνθρωπος μου λέει δεν κινείται δια των ενστίκτων, αλλά δια του έρωτος και δια της αγάπης που λέγεται Χριστός. Λοιπόν, να κάνω μια εισαγωγή που την έκαμνα και την έχω ξαναπεί εδώ. Αγαπητέ μου Κύπριε 23χρονε, να ξέρετε και να ξέρω κι εγώ μαζί σας, διότι άνθρωπος είμαι κι εγώ και ο δοκόν αισθάνε, βλέπε το μη πέσει. Άλλον είναι το σεξ που έχουν και τα ζώα, άλλον είναι ο έρωτας που έχουν, που πρέπει να έχουν όλοι όσοι είναι μοναχοί και ας μην έχουν σεξ, όσοι γίνονται παπάδες, πρέπει να έχουν θείον έρωτα.
Ο παπάς που σας είπα προηγουμένως, όταν τον ερώτησα πώς ήβρες τον τη γυναίκα την όμορφη. Ας ήταν η παπαθιά 85 χρονών, ήταν όμορφη. Και πήρε σε εσένα, και εσύ επήρε την που τόσο μακριά, είναι που άλλη περιοχή της Κύπρου ο παπάς τότε. Και ήρθε στην περιοχή που κατοικεί τώρα. Δηλαδή μου ξέρεις τότε, εν και πιέναμε με την όμορφια να διαλέξουμε γυναίκα, ιδιαίτερος οι χριστιανοί ή ένας που θέλει να γίνει παπάς. Εμείς επιέναμε, εβάλαμε πάνω, λέει μου, που τον έρωταν την πίστη. Και λέω ότι μέχρι πότε το έκαμε τούτο. Ως τώρα, λέει. Καταλάβατε. Δηλαδή βάζουν οι άνθρωποι του Θεού πάνω από το σεξ, πάνω από τα ερωτικά, βάλουν τις εντολές του Χριστού. Αυτόν είναι κεφαλαιώδες. Γιατί μένει κάποιος, μπορεί κάποιος να παντρευτεί στα 38 του και σου λέει κάμνω αγώνα να μην πέσω σε αμαρτία, να δώσω το σώμα μου στον άντρα μου, τον που να, αν τον έβρω στα 38 μου. Έχει άλλον που δεν αντέχει, που δεν μπορεί να κάνει τον αγώνα. Δεν τον απορρίπτουμε εμείς. Αλλά αν πέφτει σε αμαρτίες, είτε είναι αγνανισμός, είτε είναι μοιχεία, ή μάλλον πορνεία. Λοιπόν, είναι ομοφιλοφιλία μη κακόν. Λοιπόν, δεν το επιτρέπουμε να κοινωνά τακτικά. Σε ορισμένα καθόλου. Σε ορισμένα αμαρτήματα από αυτά καθόλου. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ανάλογα και με τον πνευματικό και με τον άνθρωπο και με τη μετάνοια του ανθρώπου. Και εξηγώ στα παιδιά, άλλο σεξ που έχουν τα ζώα, άλλον είναι ο έρωτας που πρέπει να έχω και εγώ που δεν έχω σεξουαλική ζωή και άλλον είναι η αγάπη, που η αγάπη είναι μόνον ο Χριστός. Βλέπετε τι λέει το παιδί είναι εδώ. Ενώ πέφτει σε αυνανισμό και οφθαλμοπορνεία, λέει, έχω έγνοια, λέει, να μην χάσω την αιώνια ψυχή μου και να μην χάσω το Χριστό μου. Αυτός, ενώ είναι 23 χρονών, ενώ έχει ήδη πέσει σε ορισμένες σαρκικές αμαρτίες, ξέρει πολύ καλά ότι ο Χριστός του είναι ο στόχος. Είναι το ραντεβού που θα έχουμε όλοι μας σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη. Όσο πιο γρήγορα το συναντήσουμε, τόσο πιο ωραιότερη και χαρούμενη και γλυκύτερη γίνεται η ζωή μας χωρίς ενοχές. Το προηγούμενο παράδειγμα που σας είπα λέει πολλά. Του ιερέως. Λοιπόν, αγαπητέ μου, αυτά τα τρία να τα έχετε υπόψη σας. Επαναλαμβάνω, άλλον το σεξ, άλλον ο έρωτας και άλλον η αγάπη. Η αγάπη είναι ένας στόχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά θάνατο. Πολλοί που έχουν θείον έρωτα και γίνονται μοναχοί και ασκητές, περνούν 40 χρόνια, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσσεξ, στην άσκηση για να γνωρίσουν τη γλύκαν της συνάντησης, να αισθανθούν δηλαδή το Χριστό μέσα τους. Όχι σαν μερικούς νεαρούς που έρχονται και μου λένε οι αγενέστατοι, κοινωνώ και δεν νιώθω τίποτε. Και ποιος είσαι εσύ να νιώθεις, λέω του. Μόλις του πω έτσι, μα πώς μιλά έτσι όμορφο. Αυτό μιλά την αλήθεια. Ποιος είσαι εσύ, ρε. Ποιος είμαι εγώ που απαιτώ που το Χριστό να τον νιώθω. Μπορώ να τον νιώσω, τώρα είμαι 62, στα 72, στα 82, λίγο πριν να πεθάνω. Μπορεί ούτε τότε. Επειδή είμαι ολιγόπιστος. Και να μου το φυλάει μετά την κοίμηση. Λοιπόν, τώρα πώς αντιμετωπίζουμε τα δυσαρκοσπάθη. Σου λέω ότι λέω και στα δικά μου πνευματικά τέκνα,
που πολλά έχουν προβλήματα ανάλογα αυνανισμού, οφθαλμοπορνείας και όχι μόνο, και όχι μόνο, και μεγαλύτερες πτώσεις. Να βάλουμε στόχον να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δυστυχώς, αυτή η τόσο απλή κουβέντα στις μέρες μας πολύ λίγοι το λένε. Θα μου πει κάποιος, δηλαδή θα πρέπει καθημερινά να είναι μέσα στο νου μας, μέσα στη λογική μας, μέσα στη φαντασία μας, στις δυνάμεις της ψυχής δηλαδή, το πρόσωπο του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού. Από στιγμή σε στιγμή να του λέμε, Χριστέ μου, αξίωσε με να σε αγαπήσω. Χριστέ μου, αξίωσε με να σε γνωρίσω. Χριστέ μου, θέλω να αλλάξω. Αυτά είναι του Αγίου Ευμενίου που σας λέω. Που εγέλα και έξερε και να κλαίει όμως. Χριστέ μου, θέλω να αλλάξω. Για να μην αλλάζω όμως, φαίνεται σε θέλω λίγο. Θέλω να σε θέλω πιο πολύ, Χριστέ μου. Βοήθαμε να σε θέλω. Πόλυνε, αύξησε το θέλω μου για σένα. Να σας πω, αγαπητοί μου νεαροί της Κύπρου και πάσης οικουμένης, έναν άλλον τρόπο, ιδιαιτέρως για τα σαρκικά πάθη τούτα. Πρώτα θα λέτε τούν την προσευχή, τούτην την κουβέντα με τον Χριστόν. Αν δεν φτάσετε σε αυτόν το σημείο να του μιλάτε έτσι, ερωτικά δηλαδή. Αυτή η κουβέντα έχει έρωτα μέσα της. Έχει διάθεση έρωτα. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ο έρωτας νικά τον έρωτα. Ξέρετε να κόψετε τούντες παγιοαμαρτίες. Ερωτευτείτε τον Χριστό. Μου κάποιος, μα εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι μοναχός. Συγγνώμη, ο έρωτας για τον Χριστό είναι για όλους. Γιατί είναι η πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της διανοίας σου. Ε? Είναι για όλους. Για έγγαμους και αγάμους. Για μοναχούς και λαϊκούς. Για όλους. Στο μέτρον που είναι λίγος η διάθεση, η ερωτική για τον Χριστόν, θα έχουμε τέτοιες πτώσεις. Το ακούσετε τούτον? Είδετε τέτοιες πτώσεις στον εαυτό σας? Σημαίνει λίγος ή καθόλου έρωτας για τον Χριστό. Λοιπόν, η βάση λοιπόν για να αρχίσουν να μειώνονται οι αυνανισμοί, οι οφθαλμοπορνίες, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι ομοφιλοφιλίες και ό,τι άλλο έχει να κάνει με τη σάρκα, είναι να αρχίσουμε να προσανατολίζουμε τον νου μας, τη διάνοια μας, τη φαντασία μας σε ό,τι έχει σχέση με τη ζωή του Χριστού μας. Λοιπόν, κάτι πιο πρακτικό που η Εκκλησία μας βοηθά σε τούν τον τομέα. Πώς θα γνωρίσουμε τον Χριστό? Πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό εάν δεν, πρώτον, δεν μελετούμε το Ευαγγέλιο? Αφού η ζωή του Χριστού μέσα στην Αγία Γραφή, και όχι μόνο το Ευαγγέλιο και την Παλαιά Διαθήκη. Μα μόνον να διαβάσει από την Παλαιά Διαθήκη τη ζωή του προφήτη Δαβίδ του Βασιλέως, θα καταλάβετε πως ένας άνθρωπος πανέξυπνος, όμορφος, πέφτει στη μοιχεία, στην πορνεία, οπωσδήποτε και στον αυνανισμό και στην οφθαλμοπορνεία, αφού τούτα προηγούνται τον άλλον που είπα. Αλλά δεν μας εκατέγραψε η Παλαιά Διαθήκη μόνον την πτώση του Δαβίδ, μας εκατέγραψε και τη μετάνοια του, τα δάκρυα του. Ο ίδιος είχε την τόλμη να τα εξομολογηθεί τούτα και να τα γράψει σε ποίηματα, και είναι το ψαλτήριν. Ένας λοιπόν που θέλει
να λιγοστέψει η σαρκική πτώση μέσα του και να αυξηθεί η διάθεση της μετανοίας, πρέπει να σκέφτεται και να αναλογίζεται όσον το δυνατόν περισσότερες στιγμές της ζωής του το Χριστόν, την Παναγία Μητέραν του και αυτούς που τον μιμήθηκαν, τους Αγίους, τα εφαρμοσμένα Ευαγγέλια. Ξεκινούμε από την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο να το διαβάζουμε ίσως καθημερινά. Και τι άλλο, μη χάνετε γιορτές δεσποτικές και θεομητορικές. Σε λίγο θα έχουμε μέσα τον Μάρτη, 25 του Μάρτη, την μεγάλη, την κεφαλαιόδη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Χάρη τη Θεού η τεχνολογία, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει 1000 βίντεο που έχουν μέσα τους διάφορες πορνίες και άλλα. Αλλά θα βρείτε μέσα έναν πάτερ Μυτιλιναίων να σου λέει τι είναι, ποια είναι η σημασία του Ευαγγελισμού. Τον Μακαρίστον τον Παναγόπουλο, Άγιον άνθρωπο, είναι έτσι. Τον Μακαριστόν αδελφό μας, τον Παύλον, τον Σχιατίστης. Θέλω να πω, είτε που βιβλία, είτε που διαδίκτυο, να πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι αυτός ο Χριστός. Γιατί έπρεπε να γεννηθεί η Παναγία και να στείλει ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, το Άγιο Πνεύμα, να ενωθεί με την Παναγία και να έχουμε τέλειο Θεό και τέλειον άνθρωπον Ιησού Χριστό. Γιατί έπρεπε αυτός ο Θεός να πεθάνει για μένα πάνω στο Σταυρό? Γιατί έπρεπε να συκοφαντηθεί? Γιατί έπρεπε να τον πού δαιμονισμένο για μένα, αφού ήταν αναμάρτητος εκείνος? Δηλαδή, να αρχίσω, πώς λέει στο πληρωθήτο που λέτε στο τέλος, και λέει στο τέλος, σε μια στιγμή μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Δηλαδή να μελετούμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται αυτή η μελέτη? Αδολεσχία. Αδολεσχία λέγεται. Ασκητής που δεν αδολεσχεί δεν μαζεύει τον νου του. Δεν μπορεί να αποκτήσει έρωτα για τον Χριστό. Κάτι πιο πρακτικό ακόμα. Αγαπήστε τις αγρυπνίες. Οι αγρυπνίες βοηθούν στο να πονέσει η σάρκα, το σαρκικό φρόνημα. Θυσιάστε κάτι που τον ύπνο σας, με λίγα λόγια. Παλιά οι Κύπριοι δεν έκαναν αγρυπνίες, παρά μόνο στα εγγένεια. Η αγρυπνία σαν τρόπος προσευχής στην Κύπρο εκαθιερώθηκε από το 1974 και μετά. Πιο πριν έκαναν σπίτι τους αγρυπνίες. Μόνοι τους οι άνθρωποι. Η μάνα μου έκανε αγρυπνίες από η ώρα 12 ως η ώρα 3. Εκοιμάτουν που η ώρα 3 ως η ώρα 6.30 εξύπνα και πήγαινε και κοινώνα. Ακούετε? Λοιπόν, θέλω να πω, η αγρυπνία δεν είναι μόνο το δούλη Κύριον αλληλούια και κούνημα των πολυελαίων. Είναι μια διάθεση να θυσιάσω κάτι που το σαρκικό μου φρόνημα. Σαρκικό φρόνημα δεν είναι μόνο να βλέπω τι τσίρες και τι τσίρους. Πώς μεταφράζονται οι τσίρες στα νεοελληνικά για τους Ελλαδίτες? Γυμνοί και γυμνές. Ναι. Τσιτσίδους λένε αυτοί, οι Ελλαδίτε. Λοιπόν, ο ύπνος, το φαΐ. Ένας ο οποίος θέλει να κουμαντάρει τη σάρκα του, πρέπει να κουμαντάρει το φαΐν του. Και όταν λέμε το φαΐ, περισσότερο έχει σχέση με την ποσότητα το φαΐ. Κάτι άλλο,
κι άλλο να κουμαντάρει. Ένας που έχει στόχον να μην χάσει την ψυχή του και το Χριστόν του, το ραντεβού με τον Χριστό. Είναι να μην κρίνω. Υπάρχει μία εκπληκτική σχέση της κατάκρισης με τον αυνανισμό. Ακούσετε το τούτον. Όταν έρθει άνθρωπος που αγωνίζεται, που νηστεύει δηλαδή, που προσεύχεται, πάει αγρυπνίες και μου πει, ξέρεις, έπεσα στον αυνανισμό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, ποιον εκατάκρινες? Αυτά δεν είναι δικά μου, του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, του μεγάλου καθηγητή της ερήμου. Όταν κατακρίνομαι και μάλιστα με εμπάθεια, με κακία, με ζήλια, είτε νοερά, μπορεί να μην λέω λόγια, ή να ζηλεύω κάποιον, ή να φθονώ, ή να τον κρίνω και να τον κατακρίνω, ανεξάρτητα αν είναι δίκαιον ή άδικον αυτόν που κάνω, τα πάθη του, οι ενέργειες των παθών του, έρχονται σε μένα. Ξέρετε πόσους έμαθα τα πάθη τους χωρίς να μου τα πουν? Και δεσποτάδο και παπάδο. Πώς τα έμαθα, πώς τα κατάλαβα? Γιατί τον καιρό που τους έκρινα, είχα πάθη τα οποία δεν είχα στην παιδική μου ηλικία, στην νεανική μου ηλικία. Και λέω, ρε πάντα που γίνεται? Κατάλαβες τι σημαίνει ενεργειακή σχέση? Όλοι είμαστε ένα σώμα. Το σώμα του Χριστού. Άλλος είναι νεφρόν, άλλος είναι μάτι, άλλος είναι στόμα, άλλος είναι έναν κύτταρο. Όλοι είμαστε ένα σώμα. Οπότε, όταν γίνεται με εμπάθεια και χωρίς, προσέξτε, να μου πείτε, καλά ρε δεσπότη, σου εγκρίνεις, καλό. Αλλά και κρίνω και κάποτε κατακρίνω, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε τι κάνω? Γρήγορο νουν. Σόφρονα λογισμών, καρδιά νύφουσα. Αμέσως, γρήγορα, γρήγορα. Μόλις διαπιστώσω ότι απέρριψα τον Γιάννη τον Λέμπο, ότι τον εμείωσα, ότι τον επλήγωσα, ότι τον έκρινα. Χριστέ μου, συγχώρεσε τον Γιάννη, συγχώρα με και εμένα. Χριστέ μου, ελέησε τον Γιάννη, ελέησε και εμένα. Όση ζημιά του έκαμα με τον λογισμό μου ή με τα λόγια μου, να του κάνω τόση ωφέλεια με την προσευχή μου. Ούτε τολμά να πλησιάσει το δαιμόνιο του αυνανισμού. Είναι δαιμόνιο, όπως όλα τα πάθη. Όπως όλα τα πάθη. Ούτε τολμά να πλησιάσει. Μόλις σε δει ότι που την πτώσιν, εποτιλήχτηκες και είπε σύμμαρτον. Προσέξτε το, αυτόν είναι το κλειδί. Μπορεί να κάνεις άσκηση, όπως τον το παιδί δεμέ. Κάνει άσκηση, ξεκάθαρα. Τι σημαίνει? Νηστεύει, πάει αγρυπνίες, μπορεί να διαβάζει και βιούς Αγίων, να μελετά, αλλά δεν έμαθε να μετανιώνει γρήγορα. Πολλοί νομίζουν ότι μετάνοια είναι το ίδιο με την εξομολόγηση. Άλλον η μετάνοια, άλλον η εξομολόγηση. Εξομολόγηση κάνει στην κάθε Κυρίου δόξη. Η μετάνοια πρέπει να γίνεται κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή που βλέπω ότι ο νους μου έγειρε. Η φαντασία μου αποχαλινώθηκε. Έτσι. Και κάτι τελευταίο. Αγαπητέ μου 23χρονε. Το τελευταίο είναι το μάτι. Τούν το μάτι. Λένε όλοι οι Άγιοι, εκ του οράν τίχτεται το εράν. Αυτό να το μάθετε όλοι σας, και νέοι και γέροι. Από την όραση γεννιέται η επιθυμία. Άμα θέλουμε να αναλύσουμε
πώς φτάνει ένας να αυνανιστεί, να έχει διάθεση οφθαλμοπορνίας, να έχει πορνεία, να έχει ημιχία, ομοφιλοφιλία και όλα αυτά τα δαιμονικά. Πώς φτάνει αυτός ο άνθρωπος που ξέρει, που είναι βαφτισμένος, είναι μυρωμένος, έχει μια μορφή αγώνα μέσα στην Εκκλησία, πώς φτάνει να πέσει? Διότι έτσι λένε, για το μόνο πάθος, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, που λέμε έπεσεν, είναι για τα σαρκικά. Ενώ άμα είναι κάποιος που λέει εσυκοφάντησε, λέμε έπεσε. Το έπεσε, λέει, έχει σχέση με τη σάρκα. Γιατί τη σάρκα την ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Ποιος? Η Παναγία. Τι έδωσε η Παναγία στο Θεό που δεν είχε ο Θεός? Σάρκαν έδωσε, σώμαν έδωσε. Και αυτόν το σώμα τώρα είναι μέρος της Αγίας Τριάδος. Διότι όταν ανελήφθηκε ο Χριστός μας εις τους ουρανούς, με το σώμα του που ανελήφθηκε. Και καθίσας, λέει, εκ δεξιών του Πατρός. Γι' αυτόν και λέει έπεσε. Αυτόν το σώμα το οποίο εκαταξίωσε ο Θεός μας διά της Θεοτόκου και το έκαμε μέρος της Αγίας Τριάδος και το κοινωνούμε εμείς οι Ελεηνοί σε κάθε Θεία Λειτουργία, και ενώνεται η λειτουργία του κάθε Παπά με τη λειτουργία του ουρανού που κάνουν οι Άγγελοι και οι Άγιοι στο Νεπουράνια Θεία Λειτουργία. Αυτόν το σώμα εμείς δεν το προσέχουμε και πέφτει. Και σου λέει ο Χριστός και η Εκκλησία του, εντάξει ρε παιδί μου, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου εκ νεότητος αυτού εις τα πονηρά. Μετάνιωσε. Μετάνιωσε γλίωρα. Γρήγορο νουν. Σόφρον αλλογισμό. Καρδία νύφουσα. Αδιαφορούμε. Και μας λέει και το άλλο. Πρόσεχε το μάτι σου. Τις αισθήσεις σου δηλαδή. Πρόσεχε τες. Ιδιαίτερα το μάτι. Διότι εδώ το λέει ξεκάθαρα, οφθαλμοπορνεία, σήμερα με τούτα τα ευλογημένα, εγώ δεν τα λέω γέρημα, είναι ευλογημένα γιατί είναι όργανα ιεραποστολής. Και ο Αντώνης είναι απέναντι μου αυτήν τη στιγμή για τούν το ευλογημένο. Να φτάσει αυτή η ομιλία στην Αφρική, στην Αυστραλία, όπως μας είπαν κάποτε οι Άγιοι Πατέρες μας. Τούν το ευλογημένο γίνεται και καταραμένο. Ό,τι είναι από τον άνθρωπο κατασκεύασμα έχει χαρακτήρα διπλών. Όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει ένας, α, μην έχεις έγνοια για την ομιλία σου αν είναι κακός ο ήχος. Με τεχνητή νοημοσύνη τη διορθώνουμε. Καλά, με τεχνητή νοημοσύνη κάνεις και ένα ρομπότ που αύριο να σε πνίξει. Που δεν έχει αισθήματα. Του πω εγώ, να τον ονομάσω και Γιάννη, και του λέω, Γιάννη μου, μην με πνείς τόσο δυνατά, να πεθάνω. Φού είναι ρομπότ, δεν θα καταλαβαίνει, δεν έχει αισθήματα. Ενώ εσύ λέμπο μου, δεν θα με πνίξει. Λοιπόν, να προσέχουμε το μάτι μας. Πού το εστιάζουμε? Ένας που δεν προσέχει το μάτι του και το εστιάζει πάνω σε διάφορα μέρη του σώματος, τότε αυτός, άμα το κάνει μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές και δεν μετανιώσει, και δεν μετανιώσει, τότε αναποφεύκτος θα πάει στο επόμενο στάδιο. Ρεμβασμός επιθυμίας με τα λεβινούν άκακο. Τι σημαίνει ρεμβασμός επιθυμίας? Φαντασία. Πρέπει στην άλλη δύναμη της ψυχής. Πως μια αδυναμία φέρνει την άλλη αδυναμία. Λοιπόν, γι' αυτόν και όλοι οι παλαιοί έλεγα, με βλέπετε τον άλλον κατάμματα. Μη βλέπετε τον άλλον. Θωρείς τους όλους τώρα, βλέπουν μέσα στα μάτια του άλλου. Ρε παιδί μου, το μάτι έχει πολύ δυνατή ενέργεια.
Όταν κάτσεις και βλέπεις το μέσα στα μάτια επί ώραν, είναι αναπόφευκτο ότι θα πάρεις κάτι από την ενέργεια του. Οπότε μετά βγάλει τα πέρα εσύ. Όταν λέμε που την ενέργεια του, είναι να πάρεις που τα δαιμόνια του δηλαδή, που τον ταλαιπωρούν. Γι' αυτό πάντοτε έβλεπες τους Αγίους που εγνωρίσαμε, χαμηλοβλεπούσαν. Έστω και αν αυτόν τώρα θεωρείται ένας φαρισαϊσμός. Απέφευγαν να σε... Ο Άγιος Ιάκωβος, που ήταν πολύ έτσι σε τούτα προσεκτικός, τον έβλεπες, κοιτάξτε λίγο, Αντώνη, πώς θα πιάνεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, μιλούσε, τώρα εξομολογούμαστε. Αυτός πνευματικός, εγώ εδώ, ο όμηρος. Και σου έλεγε, παιδί μου, πρέπει να προσέχομαι. Πρέπει και το μάτι του έτσι, να προσέχομαι. Και από αρσενικούς και θηλυκούς. Λοιπόν, εγώ τώρα ακούω αρσενικούς. Και εγώ, δεν μου με πέρασε κανέναν που τι ούτω. Να προσέχω από αρσενικούς. Σκέφτομαι που μέσα μου γυρίζει αμέσως. Αυτός βλέπει και τον λογισμό μου. Γυρίζει έτσι. Ξέρω τι λέω. Δεν μιλώ για τον όμηρο του σήμερα που προσέχει. Μιλώ για τον όμηρο των αυριανών που δεν θα προσέχει. Ακούς? Κύριε, λέεις. Βλέπω, παιδί μου, βλέπω. Αλλά για να μου πει βλέπω, παιδί μου, βλέπω, με εκείνες τις ματάρες του, τις μαύρες, τις μικρασιατικές, έπρεπε να εννοεί ότι βλέπει πνευματικό το τρόπο, το μέλλον μου, τις πτώσεις μου, τις μελλοντικές. Μου περιέγραψε αμαρτίες που τότε που ήμουν 19 χρονών ή 20 χρονών ούτε τις εφαντάστηκα. Αλλά αργότερα τις εφαντάστηκα. Understand? Άρα προσέχουμε πολύ το μάτι μας που το επικεντρώνουμε, που το εστιάζουμε. Αν αυτά που είπα, αγαπητέ μου 23χρονε της Κύπρου και όπου γης, τα προσέχεις, να ξέρεις όχι τι θα έχεις πολύ λιγότερους αυνανισμούς, λιγότερες οφθαλμοπορνίες και προσέχετε, προσέχετε πάρα πολύ να μην απουσιάζετε από τις λειτουργίες. Οι λειτουργίες συγχωρούν μέχρι και τα πλημελήματα. Και το κυριότερο, αυξάνουν την ερωτική διάθεση προς τον Χριστό μας. Και λέει πάλι ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσσεξ, λέει, τρεις τρόπους γνώσης. Η Χριστογνωσία, λέει, το να γνωρίσουμε, το να θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό, μας οδηγεί, λέει, στην αυτογνωσία. Δηλαδή, δια του Χριστού, όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Χριστό, τόσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε εικόνες του Χριστού. Και το τρίτο, λέει, όταν, λέει, οδηγηθεί ο άνθρωπος σε τελείαν αυτογνωσίαν και ταπεινωθεί δηλαδή πάρα πολύ, τότε αποκτά θεογνωσία. Θεογνωσία δηλαδή του Πατρός, ποιος είναι ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, ποιος είναι ο Χριστός μας, ποιον είναι το Άγιο Πνεύμα. Τριαδογνωσία δηλαδή, Άγιο Τριαδική. Λοιπόν, να θυμάστε αυτό. Πρώτα πρέπει να έχουμε διάθεση ερωτική να γνωρίσω το Χριστό μου. Δια της Χριστογνωσίας γνωρίζω σιγά σιγά τον εαυτό μου, τον πραγματικό εαυτό μου, όχι αυτό που φαντάζομαι, που νομίζω, που θέλει δόξες και τιμές και ειδονές. Και δια της αυτογνωσίας, όσο πιο βαθιά είναι, τόσο πιο μεγάλη επίσκεψη έχουμε της Αγίας Τριάδος. Τελεία. Να δώσουμε τον λόγο τώρα στο... κόσμο μας εδώ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Σάββα μου. Τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Λέω, α, καημένε νεόφυτε, τα Υπουργεία θέλουν να κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Να μάθουμε τα μωρά μας να μλανίζονται που τα πέντε τους και να απορνεύουν που τα δέκα τους και σου λέει, μιλάς εδώ με βέβαια από ή από μόνος μου με ερωτήσεις αγωνιζομένων νέων που είναι η ελπίδα του τόπου αυτή, μιλούμε εδώ για πώς θα συγκρατηθούμε από τον αυνανισμό και από την οφθαλμοπορνία. Έτσι.